Στον απόϊχο των ανακοινώσεων χθε από πλευρά του Υπουργού Παιδεία κ. Περακάκη για τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του ενδοσχολικού εκφοβισμού, η καταγγελία του πατέρα του 14χρονου μαθητή γυμνασίου από το Πίλιο προκάλεσε την παρέμβαση του Υπουργείου Παιδεία. Πρόκειται για το συμβάν, όπω έχει καταγγελθεί, που έχει αναστατώσει το Πανελληνίο το τελευταίο τριήμερο. Είχε ω αποτέλεσμα τη σύλληψη τριών μεγαλύτερων μαθητών του ιδίου σχολείου μετά από σχολική εκδρομή στα Γιάννενα. Οι μαθητέ παραπέμφθηκαν σε ρητή δικάσημο κατηγορούμενοι για προσβολή γενετήσια αξιοπρέπεια. Πιο ειδικά, όπω αποκαλύπτεται, το Υπουργείο Παιδεία κάλεσε τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαγνησία, που έχει διατάξει προκαταρκτική για το συμβάν, να παραδώσει το πόρισμα τη εξέταση μέχρι την Παρασκευή, με τη διαδικασία Express και να πέσει άπλετο φω στην υπόθεση που έχει απασχολήσει την τοπική και όχι μόνο κοινωνία. Αποκαλύπτεται παράλληλα ότι ο μαθητή έχει πάει σε ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό που εστάλησαν από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαγνησία στο σχολείο και έχει επιστρέψει σπίτι. Όπω είναι φυσιολογικό, στο σχολείο του 14ου μαθητή επικρατεί αναβρασμό. Ενώ παράλληλα με την προκαταρκτική έχει συνεδριάσει και ο σύλλογο διδασκόντων, προκειμένου να αναφερθούν όλε οι λεπτομέρειε που έχουν κατακελθεί.